Avecti OPAC είναι η νέα διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΚΤ για τη διαχείριση και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Avect. Η διαδικτυακή υπηρεσία Avecti OPAC συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού ηλεκτρονικού καταλόγου OPAC βιβλιοθήκης και μιας υπηρεσίας για τη διαχείριση και διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομένου. Μέσω της υπηρεσίας Avecti OPAC, η βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί και να διαθέσει στο κοινό επεξεργασμένες βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες διασυνδέονται με το ψηφιακό περιεχόμενο. Παράλληλα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει και να πλοηγηθούν διαδικτυακά στο πλήρες ψηφιακό υλικό μέσα από ένα ευέλικτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον. Το λογισμικό αλλά και το υλικό που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Avecti OPAC βρίσκεται στις υπολογιστικές εγκαταστάσεις του ΕΚΤ. Η βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε φιλομετρητή ιστοσελίδων και τους σχετικούς κωδικούς που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις βιβλιογραφικές εγγραφές, το ψηφιακό υλικό και άλλες ρυθμίσεις της υπηρεσίας Avecti OPAC. Συγκεκριμένα, στους χρήστες της διαδικτυακής υπηρεσίας Avecti OPAC παρέχονται οι παρακάτω λειτουργίες. Αναζήτηση, ανάκτηση των βιβλιογραφικών εγγραφών. Πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και διαχείριση υπηρεσίας Avecti OPAC. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο με ειδικούς κωδικούς στη βιβλιοθήκη που ανήκει η συλλογή. Η αναζήτηση του υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικιλία κριτηρίων επιλέγοντας κάποιο από τα ευρετήρια που διατίθενται. Για αναζήτηση παραδείγματος χάρη με λέξη από τον τίτλο, από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας και τη διαθέσιμη λίστα με τα ευρετήρια αναζήτησης επιλέγεται τίτλος. Γράφεται στο πλαίσιο κειμένου τον αναζητήσιμο όρο, παραδείγματος χάρη 1821. Πατάτε το κουμπί αναζήτηση και μεταφέρεστε στη σελίδα των αποτελεσμάτων. Στη μέση της σελίδας εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στο αριστερό μέρος εμφανίζονται οι θεματικές κατηγορίες και ο κατάλογος των συγγραφέων της συλλογής, ενώ στο δεξί μέρος εμφανίζεται η λίστα με τις ετικέτες που έχουν αποδοθεί στα ψηφιακά τεκμήρια. Με αυτόν τον τρόπο έχετε ανα πάσα στιγμή μία σαφή εικόνα για το συνολικό περιεχόμενο της συλλογής, στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε με ιδιαίτερα ευέλικτο τρόπο. Επιπλέον, στη σελίδα αυτή δίνονται στο χρήστη οι παρακάτω δυνατότητες. Να προβάλλετε τα πλήρη στοιχεία της εγγραφής, κάνοντας κλικ στο σχετικό τίτλο κάθε εγγραφής. Να κάνετε αναζήτηση με βάση το θέμα, το συγγραφέα ή την ετικέτα του ψηφιακού υλικού. Αν κάνετε κλικ στον τίτλο του έργου, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα στοιχεία του τεκμηρίου σε πλήρη μορφή, όπου εμφανίζονται με υπερσυνδέσμους τα πεδία του συγγραφέα, του εκδότη, των θεμάτων και της ταξινόμησης. Στο κάτω μέρος της εγγραφής εμφανίζεται σε μικρογραφία το εξώφυλλο του ψηφιακού υλικού με τις ετικέτες που το έχουν αποδοθεί και άλλα σχετικά στοιχεία. Στο δεξί μέρος της σελίδας εμφανίζονται σε μικροφωτογραφίες ψηφιακά τεκμήρια σχετικά με το έργο που παρουσιάζεται σε πλήρη μορφή. Ένας εγγεγραμμένος χρήστης από το σημείο αυτό της υπηρεσίας μπορεί να ψηφίσει θετικά για κάποιο ψηφιακό τεκμήριο, να το σχολιάσει ή να διαμοιράσει τη σελίδα αυτή σε ποικίλα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter και άλλα. Η υπηρεσία Avecti OPAC παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής χρηστών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού και ψήφου σε ψηφιακά τεκμήρια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της βιβλιογραφικής εγγραφής σε Unimark μεταβαίνοντας στην καρτέλα Mark. Από την καρτέλα αποθήκευση μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τη συγκεκριμένη βιβλιογραφική εγγραφή σε μορφή Unimark ISO 27009 ή Mark XML. Κάνοντας κλικ στη μικροφωτογραφία του ψηφιακού τεκμηρίου, μπορείτε άμεσα να προβάλλετε και να ξεφυλίσετε το ψηφιακό τεκμήριο χωρίς να χρειάζεστε γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν από το ψηφιακό τεκμήριο θέλετε να επιστρέψετε στην πλήρη μορφή της βιβλιογραφικής εγγραφής, απλά πατάτε το κουμπί πίσω του φιλομετρητή σας. Ενώ χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή υπηρεσία Avecti OPAC, έχετε τη δυνατότητα άμεσα να διευρύνετε την αναζήτησή σας και να πλοηγηθείτε με εύστοχο και ευέλικτο τρόπο στο συνολικό περιεχόμενο της συλλογής. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση ποικίλων επιλογών στο χρήστη από τη σελίδα των αποτελεσμάτων, αλλά και από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, όπως στο δεξί κάτω μέρος της σελίδας, όπου εμφανίζεται σε πλήρη μορφή η βιβλιογραφική εγγραφή, παρουσιάζονται άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα.
Αν κάνετε κλικ στο εξώφυλλο ενός τεκμηρίου από αυτήν την ομάδα, έχετε τη δυνατότητα να το ξεφυλίσετε άμεσα. Αν θέλετε να δείτε όλα τα έργα του συγκεκριμένου συγγραφέα από την καρτέλα της πλήρους μορφής, κάνετε κλικ στο όνομα του συγγραφέα όπου εμφανίζεται ως υπερσύνδεσμο στην εγγραφή, παραδείγματος χάρη στο Χαρίτος Γιώργος, και άμεσα μεταφέρεστε στη σελίδα των σχετικών αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας, απλά κάνετε κλικ στο λογότυπο του Avecti OPAC. Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με ένα θέμα. Απλά επιλέγετε το θέμα, παραδείγματος χάρη βιωτεία, και εμφανίζονται οι σχετικές εγγραφές. Επιστρέφοντας στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας, μπορείτε να κάνετε το ίδιο με τους συγγραφείς. Κάνοντας κλικ στο όνομα ενός από τους συγγραφείς, παραδείγματος χάρη στο Λάμπρου Γιάννης Λάμδα, εμφανίζονται τα έργα του. Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας έχετε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο ευρετήριο θεμάτων ή συγγραφέων προκειμένου να εντοπίσετε ακριβώς το θέμα ή τον συγγραφέα που σας ενδιαφέρει. Κάνοντας κλικ στη λέξη «Θέματα» εμφανίζεται ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα που ψάχνετε, παραδείγματος χάρη 182. Πατάτε Enter ή το κουμπί δίπλα στο πλαίσιο κειμένου και η αναζήτηση εκτελείται. Ακριβώς κάτω από το πλαίσιο κειμένου εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης, δηλαδή τα θέματα που αρχίζουν από το 182. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με τους συγγραφείς. Ψάχνετε παραδείγματος χάρη συγγραφέα που ξεκινάει από «Λα» και πατάτε το κουμπί δεξιά «Αναζήτηση». Ακριβώς κάτω από το πλαίσιο κειμένου εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης, δηλαδή οι συγγραφείς που το όνομά τους αρχίζει από «Λα». Για να δείτε τη σελίδα στην αρχική της μορφή, κάνετε κλικ στο λογότυπο του Avecti OPAC. Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, έχετε επίσης τη δυνατότητα να εμφανίσετε τεκμήρια με το έτος δημοσίευσης. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα δυναμικό διάγραμμα όπου εμφανίζονται τα έτη δημοσίευσης των τεκμηρίων, με αρχικό έτος δημοσίευσης το 1900 και καταληκτικό το τρέχον έτος. Επιλέγετε στο δυναμικό διάγραμμα ένα έτος, παραδείγματος χάρη το 1978, και προβάλλετε τα τεκμήρια που δημοσιεύθηκαν το συγκεκριμένο έτος. Επιλέγετε το τεκμήριο που σας ενδιαφέρει και η εγγραφή του προβάλλεται σε πλήρη μορφή. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, να εμφανίσετε όλα τα τεκμήρια που έχουν τον ίδιο ταξινομικό αριθμό, DDC, με αυτόν της τρέχουσας εγγραφής, παραδείγματος χάρη 92. Κάνοντας κλικ στον ταξινομικό αριθμό της εγγραφής, προβάλλονται όλα τα τεκμήρια που έχουν ταξινόμηση 92. Επιλέγοντας μία εγγραφή από τα αποτελέσματα, διαπιστώνετε ότι πρόκειται για τεκμήριο που έχει ταξινόμηση DDC 92. Τις εγγραφές μπορείτε ακόμα να τις εμφανίσετε σύμφωνα με την ετικέτα που έχει αποδοθεί στο ψηφιακό υλικό. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε έργα που έχουν ίδια ετικέτα με το τρέχον έργο. Για το σκοπό αυτό, πηγαίνετε στο κάτω μέρος της σελίδας όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του ψηφιακού τεκμηρίου και από τις ετικέτες που διαθέτει, κάνετε κλικ στην ετικέτα που σας ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη Καμπούρογλου Δημήτρης. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε κάποια ετικέτα που σας φαίνεται ενδιαφέρουσα από το σύνολο των ετικετών που έχουν αποδοθεί στην ψηφιακή συλλογή και εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της σελίδας των αποτελεσμάτων. Επιλέγετε παραδείγματος χάρη Στερεά Ελλάς και εμφανίζονται οι εγγραφές στο ψηφιακό υλικό των οποίων έχει αποδοθεί η συγκεκριμένη ετικέτα. Στο κέντρο της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας Avecti OPAC προβάλλονται σε μορφή καρουζέλ τα εξώφυλλα των τεκμηρίων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει η βιβλιοθήκη. Αν κάνετε κλικ σε κάποιο από αυτά, μεταβαίνετε στην προβολή του ψηφιακού τεκμηρίου, το οποίο μπορείτε να ξεφυλίσετε σύροντας την οριζόντια μπάρα κύλησης στο κάτω μέρος της σελίδας. Ή να προβάλλετε ανασελίδα πατώντας κουμπί μεγένθηση. Αν θέλετε να μεγαλώσετε κι άλλο τη σελίδα του τεκμηρίου, πατάτε αντίστοιχες φορές το κουμπί μεγένθηση. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε ολόκληρο το τεκμήριο με τη μορφή μικροφωτογραφιών. Από την προβολή των μικροφωτογραφιών, κάνοντας κλικ σε μία σελίδα, αυτή μεγενθύνεται και εμφανίζεται στη σελίδα σας σε ευανάγνωστο μέγεθος. Στην προβολή του πλήρους ψηφιακού περιεχομένου, μπορείτε να μεταβείτε άμεσα από διάφορα σημεία της υπηρεσίας,
όπου εμφανίζονται σε μικροφωτογραφία τα εξώφυλλα των ψηφιακών τεκμηρίων, παραδείγματος χάρη από το καρουζέλ που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, από το κάτω μέρος της σελίδας της ανάκτησης των βιβλιογραφικών δεδομένων μίας εγγραφής σε πλήρη μορφή, σε mark ή σε κατάσταση αποθήκευσης της εγγραφής, όπου παρουσιάζεται το ψηφιακό τεκμήριο που αυτή περιγράφει. Από τις ομάδες σχετικών έργων ή έργων του ίδιου συγγραφέα που παρουσιάζονται στη σελίδα ανάκτησης μιας βιβλιογραφικής εγγραφής.